Η παρανομία που υπάρχει σήμερα με τα ατέλειωτα 12 ώρα πρέπει να γίνει νόμιμη και να γενικευτεί σε όλους τους χώρους εργασίας. Κατά τον Πρωθυπουργό είναι φαντάσματα του παρελθόντος τα εναπομείνωνα τα εργατικά δικαιώματα. Σε πλήρη συστήγηση με την κυβέρνηση και τους εργοδότες, η εξαφανισμένη ηγεσία της ΓΕΣΕΡ για άλλη μια φορά κάνει τα αδύνατα δυνατά για να περάσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός με μια ανάσα. Η χυδαία επίθεση από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ εναντίον συνδεκάτων που όλους αυτούς τους μήνες βρίσκοντας στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία της υγείας του λαού, κατηγορώντας τα ότι διασπείρουν τον ιό με τις κινητοποιήσεις τους ή ότι αγωνίζονται απέναντι στις νομοσχέδια που δεν υπάρχουν, όταν ο ίδιος Υπουργός διαλαλεί το περιεχόμενο του σε κάθε κανάλι και εφημερίδα, πρέπει να πάρει δυναμική απάντηση από τους εργαζόμενους στο επόμενο διάστημα. Η εργατική τάξη έχει δώσει μεγάλους αγώνες στη μακρόχρονη ιστορία της. Οι πρώτοι μαϊκοί αγώνες για τα συμφέροντα και τις ανάγκες μας έχει αποτύπωμα τη δική μας τραγίδα. Η καλύτερη τιμή στους νεκρούς της τάξης μας είναι η συνέχιση του αγώνα. Αυτός είναι ο δρόμος για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, να ανοίξουμε με τους ορίζοντες για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά, που εμείς οι εργαζόμενοι θα είμαστε αφέντες του πλούτου που παράγουμε. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, να πάρουμε την επόθεση του αγώνα στα χέρια μας, μαζί να βαδίσουμε τον δρόμο της ανατροπής για να δούμε ένα καλύτερο αύριο οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Να μην επιτρέψουμε να μετράνε οι λίγοι τα κέρδη τους με τις ζωές μας. Με το σύνθημα «Τα κέρδη τους, οι νεκροί μας» βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής. Απαιτούμε εδώ και τώρα να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο με τις ανατροπές του αιώνα. Πρέπει να σημάνει συναγερμός σε όλα τα σωματεία, σε όλη την εργατική τάξη. Η καθιέρωση του νομοσχεδίου, η κατάρριση του νομοσχεδίου είναι για μας αιτία πολέμου. Όπως την Πρωτομαγιά του 2020, εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, με μπροστάριδες στα ταξικά συνδικάτα, δώσαμε οργανωμένο μήνυμα ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο, τσακίζοντας την πράξη, τις κυβερνητικές απαγορεύσεις και αναδεικνύοντας το μήνυμα της εργατικής Πρωτομαγιάς μέσα στην πανδημία. Έτσι και φέτος κάνουμε δική μας υπόθεση και την οργάνωση της εργατικής Πρωτομαγιάς. Εργαζόμενες, εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, νέες, νέοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, συμπληρώνεται ένας και πλέον χρόνος από την έναρξη της πανδημίας και γίνεται όλο περισσότερο κατανοητό από τους εργαζόμενους και το λαό συνολικότερα ότι η υγεία μας μπαίνει σε δεύτερη προτεραιότητα. Όλο αυτό το χρόνο της πανδημίας φάνηκε ξεκάθαρα με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο πως το σύστημα της εκμετάλλευσης δεν εξανθρωπίζεται.